καλώ στο βήμα τον Έλληνα Πρωθυπουργό, την ώρα που γυρνά τη σελίδα της χώρας από την ύφεση στην ανάπτυξη και στην παραγωγική ανασυγκρότηση, να παραδώσει αυτά τα έργα στο μοναδικό του ιδιοκτήτη, στον ελληνικό λαό. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή διότι ένα έργο που λίγοι πίστεψαν ότι τελικά θα παραδοθεί και θα τελειώσει, παραδίδεται. Και μαζί με αυτό μπαίνουμε στην ολοκλήρωση σχεδόν όλων των οδικών αξώνων που δημιουργούν μια εικόνα πολύ πιο σύγχρονη για τη χώρα, που μας φέρουν πιο κοντά σε αυτό που η χώρα θα έπρεπε να είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θέλω όμως να πω κάποιες σκέψεις και για το χθες και για το σήμερα και για το αύριο. Πριν απ' όλα όμως, να ξεκινήσω από το πιο άμεσο. Σήμερα παραδίδεται στους πολίτες το οδικό τμήμα Ευαγγελισμός Κωτίνα. Τμήμα στο οποίο περιλαμβάνονται και οι τρεις δίδυμες σύραγγες συνολικού μήκους 11,5 χιλιομέτρων, την ονοματοδοσία των οποίων σας παρουσίασε πριν από λίγο ο Υπουργός Υποδομών. Με το έργο αυτό παρακάμπτεται ίσως το πιο επικίνδυνο τμήμα της οδικής σύνδεσης ανάμεσα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, το πέρασμα των Τεμπών, στο οποίο καταβλήθηκε δυστυχώς για δεκαετίες βαρύτατος φόρος αίματος. Με αποκορύφωμα το τραγικό δυστύχημα που όλοι έχουμε στη μνήμη μας και είχε συγκλονίσει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, το δυστύχημα που αφορούσε τους νέους μαθητές σε μια σχολική εκδρομή που αφήσαν εδώ δυστυχώς την τελευταία τους πνοή. Και στη μνήμη τους παίρνει μία από τις σύραγγες το όνομα του χωριού τους. Το πέρασμα των Τεμπών αντικαθίσταται τώρα από ένα σύγχρονο δρόμο. Έναν δρόμο που όχι μόνο συντομεύει κατά 20 λεπτά τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αλλά το κυριότερο, έναν δρόμο που ανταποκρίνεται στις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Η παράδοση αυτού του οδικού τμήματος ολοκληρώνει πλήρως τον οδικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκης που σημειωτέων οι εργασίες του ξεκίνησαν πριν από 70 ολόκληρα χρόνια. Και σήμερα ολοκληρώνεται ως ένας δρόμος που δεν θα είναι πια μια σειρά διαδοχικών τμήματων όπου οι συνθήκες ασφαλείας και μετακίνησης θα αλλάζουν κάθε λίγα χιλιόμετρα, αλλά με την παράδοση αυτού εδώ του τμήματος διαμορφώνεται πλέον ως ένας ενιαίος εθνικός δρόμος ομοιογενής, κατασκευασμένος με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές. Θα πρέπει επίσης να αναφερθούν και δύο πρόσθετα στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι από τη στιγμή που ξεκινά η λειτουργία του νέου τμήματος μπορούν πλέον να ξεκινήσουν και οι εργασίες στο παλιό τμήμα, οι εργασίες αναβάθμισης της παλιάς εθνικής στο τμήμα Ευαγγελισμού Σκοτίνας, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους. Το δρόμο αυτόν, από τον οποίο θα απαγορεύεται πλέον η διέλευση βαρέων οχημάτων, θα μπορούν να το χρησιμοποιούν δίχως διόδια οι κάτοικοι της περιοχής, δηλαδή οι κάτοικοι του Δήμου Τεμπών, καθώς και της Δημοτικής Κοινότητας Ευρυμένων του Δήμου Αγιάς. Επιπλέον, στη συμφωνία ανάμεσα στο δημόσιο και στον παραχωρησιούχο, προβλέπεται η ελεύθερη πρόσβαση από τον σύγχρονο αυτόν αυτοκινητόδρομο των ατόμων με ειδικές ανάγκες, χωρίς καταβολή διοδίων, καθ' όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου. Και βέβαια, στους νέους
αυτοκινητόδρομους προχωράμε με ταχύς ρυθμούς στην εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων με αναλογική χρέωση, ώστε να σταματήσουν οι άδικες και υπερβολικές χρεώσεις που κληρονομήσαμε από συμβάσεις του παρελθόντος. Το έργο που παραδίδεται σήμερα το παραλάβαμε το 2015, το Γενάρη του 2015, φορτωμένο με εμπλοκές, προβλήματα και αβέβαια χρονοδιαγράμματα. Με την απειλή της ματέωσής του λόγω της μεγάλης κρίσης, ηφαισιακής κρίσης. Και φυσικά δεν ήταν το μόνο. Η κατάσταση αυτή δεν ήταν η εξαίρεση, ήταν ο κανόνας. Θέλω να πω λοιπόν ότι συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα προείπε ο Υπουργός Υποδομών. Τα έργα αυτά ανήκουν σε ένα και μοναδικό ιδιοκτήτη, στον ελληνικό λαό, στον οποίο σήμερα τα παραδίδουμε. Δεν διεκδικεί η κυβέρνησή μου την πατρότητα αυτών των έργων. Ωστόσο πρέπει να επισημάνω, για να αποκαταστήσω το δίκιο, διεκδικούμε το γεγονός ότι καταφέραμε να ξεμπλέξουμε ένα κουβάρι που έμοιαζε με γόρδιο δεσμό. Και αυτό το καταφέραμε χάρη σε μια επίπονη και δύσκολη προσπάθεια σκληρής διαπραγμάτευσης. Σκληρής διαπραγμάτευσης και με τους κατασκευαστές και παραχωρησιούχους και με τις ξένες τράπεζες. Το Γενάρη του 2015 δεν παραλάβαμε μονάχα άδεια ταμεία. Μια χώρα που βρισκόταν σε πρόγραμμα μόλις για 1,5 ακόμα χρόνο, μήνα. Και μέσα σε αυτόν τον 1,5 μήνα θα έπρεπε να λύσουμε τις αμαρτίες που βάραιναν τον τόπο για πολλά χρόνια πριν. Αλλά κληρονομήσαμε και μία απειλή. Την απειλή της ολοκληρωτικής τελμάτωσης των μεγάλων έργων που είχαν πλέον των 3 χρόνων σταματήσει, βαλτώσει. Και κυρίως την απειλή ότι αν δεν τελείωναν, αν δεν ξανάρχιζαν και δεν τελείωναν μέχρι την άνοιξη του 2017, θα ήμασταν αναγκασμένοι να επιστρέψουμε τις χρηματοδοτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πληρώσουμε δυσβάσταχτα ποσά σε ρήτρες και αποζημιώσεις σε κατασκευαστές και παραχωρησιούχους. Το συνολικό ποσό που θα έπρεπε να φύγει από τα δημόσια ταμεία συν το γεγονός ότι οι δρόμοι αυτοί θα έμεναν αν ολοκλήρωτοι, προσέγγιζε τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι απαιτήσεις που είχαν κατασκευαστές και παραχωρησιούχοι εκείνη την περίοδο για να ξαναξεκινήσουν τα έργα ώστε να γλιτώσουμε τα 8,5 δις, σχεδόν ένα μνημόνιο σε ό,τι αφορά την επιβάρηση των πολιτών, του φορολογούμενου. Οι απαιτήσεις τους ήταν 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ. Και απαιτήσεις τις οποίες αντιλαμβάνεστε ότι σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας δεν ήταν δυνατόν καμία κυβέρνηση να μπορέσει να τις φέρει εις πέρας. Εν τούτης, κάτω από μια διαπραγμάτευση η οποία κράτησε πολύ χρόνο και με την απειλή την οποία σας περιέγραψα, ταυτόχρονα με την απειλή της οικονομικής ασφυξίας, καταφέραμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Σε μια συμφωνία η οποία μείωσε τις απαιτήσεις για αποζημιώσεις από τα 1,25 δις κατά 764 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα, και θέλω να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα, με την στενή συνεργασία και τη βοήθεια της Επιτρόπου, της κυρίας Κρετσού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έσκυψε πάνω στο πρόβλημα, καταφέραμε να βρούμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης ώστε να ξαναξεκινήσουν τα έργα με λιγότερες απαιτήσεις. Αν λοιπόν θέλω σήμερα εδώ να μιλήσω για ένα κατόρθωμα, αυτό το κατόρθωμα δεν έχει να κάνει ούτε με το ότι υπήρξε καλύτερη τεχνική κατάρτιση, ούτε με το ότι εμείς είχαμε μεταφυσικές δυνάμεις σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που είχαν αφήσει 3-4 χρόνια τα έργα βαλτωμένα. Αλλά στο γεγονός ότι είχαμε την πολιτική βούληση να διαπραγματευτούμε σκληρά
με παραχωρησιούχους, κατασκευαστές και ξένες τράπεζες. Και όχι να έχουμε μονάχα το μαχαίρι στο λαιμό του Έλληνα πολίτη και του ελληνικού δημοσίου, αλλά να βάλουμε το μαχαίρι στο λαιμό και στην άλλη πλευρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θέλω επίσης να πω ότι η τελική επιλογή των κατασκευαστών ήταν η ορθότερη δυνατή και για το ελληνικό δημόσιο και για τον ελληνικό λαό, αλλά και για τους ίδιους. Διότι με αυτόν τον τρόπο φτάσαμε σε μια λύση συμβιβασμού με 764 εκατομμύρια δραχμές ευρώ λιγότερα για το ελληνικό δημόσιο, αλλά κυρίως με τη δυνατότητα οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες να είναι αυτές που θα ολοκληρώσουν τα έργα και θα μείνουν ζωντανές, γιατί αυτό ήταν προϋπόθεση για να υπάρχουν σήμερα, και ταυτόχρονα όμως να κερδίσουμε το στίχημα που είχαμε θέσει απέναντι στους εταίρους μας, ότι θα καταφέρουμε μέσα στο χρονικό περιθώριο που προέβλεπαν οι συμβάσεις να ολοκληρώσουμε τα έργα και να τα παραδώσουμε στον ελληνικό λαό μέχρι την άνοιξη του 2017. Είμαστε λοιπόν περήφανοι γι' αυτό. Είμαστε περήφανοι γιατί χάρη σε αυτή τη συστηματική προσπάθεια ολοκληρώσαμε τα έργα και διασφαλίσαμε πλήρως το δημόσιο συμφέρον. Και έτσι σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να παραδίδουμε σε κυκλοφορία ένα εξαιρετικά δύσκολο από τεχνικής άποψης έργο. Τον περασμένο Δεκέμβριο παραδώσαμε στο σύνολό του τον αυτοκινητόδρομο Μωρέα, τον κεντρικό οδικό άξονα της Πελοποννήσου, την ερχόμενη εβδομάδα εν ώψη της Πασχαλινής εξόδου θα δοθεί στην κυκλοφορία η Ολυμπία Οδός, έργο το οποίο επίσης παραλάβαμε με τεράστια βάρη και προβλήματα, και θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα η Ιόνια Οδός από το Αντήριο στα Γιάννενα, καθώς και ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Αποδείξαμε και αποδεικνύουμε με αυτόν τον τρόπο ότι ακόμα και σε δύσκολες περιόδους η σοβαρή δουλειά, η επίγνωση της ευθύνης απέναντι στη χώρα και στους πολίτες, η επίγνωση της ευθύνης απέναντι στο δημόσιο συμφέρον μπορεί να έχει τελικά να φέρει θετικό και παραγωγικό αποτέλεσμα. Και θέλω να θυμίσω ότι δυστυχώς αυτό δεν ήταν πάντοτε αυτονόητο για τη χώρα μας. Και ότι τα χρόνια πριν την κρίση, οι τεράστιες υπερβάσεις, η αδιαφάνεια, η ανυπαρξία γραμμής προστασίας των συμφερόντων του δημοσίου δεν ήταν η εξαίρεση στον κανόνα. Και αυτό συνέβαινε επειδή υπήρχε μια περίεργη αντίληψη για την αξιοποίηση των χρημάτων που εισέρεαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς καταφέραμε, παρά τις δύσκολες συνθήκες, και αυτό επίσης ένας άθλος, να αξιοποιήσουμε, όπως χθες δήλωσε η Επίτροπος κυρία Κρετσού, και το τελευταίο ευρώ από τους κοινοτικούς πόρους σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, και ίσως είναι ένας από τους λόγους που καταφέραμε να κρατήσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές στη χώρα σε επίπεδα αν όχι, θα έλεγα, σε επίπεδα όχι βαθιάς ύφεσης. Γιατί εκείνες ήταν οι προβλέψεις, αν θυμάστε, που είχαμε για το 2015 και το 2016, και τελικά καταφέραμε να επαναφέρουμε σε θετικούς ρυθμούς το 2016. Ένας από τους λόγους ήταν η πλήρης απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θέλω λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πω κλείνοντας ότι τα εγγένεια των οδικών αξώνων είναι ίσως ο πιο ισχυρός συμβολισμός ότι η χώρα μπορεί να σταθεί στα πόδια της, ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. Είναι έργα που υλοποιούνται σε όλα τα επίπεδα, διαμορφώνοντας ένα νέο παραγωγικό χάρτη για τη χώρα, με πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία, την ανάπτυξη και τις τοπικές κοινωνίες.
Και δεν είναι μόνο οι οδικοί άξονες. Είναι τα εμπορευματικά κέντρα στο Θριάσιο και άλλες 7 πόλεις της Ελλάδας. Είναι ο εξυγχρονισμός επιτέλους του σιδηροδρομικού δικτύου. Είναι η κατασκευή του μετρό στη Θεσσαλονίκη που είχε γίνει το γεφύρι της Άρτας, καθώς και η επέκταση του μετρό στην Αθήνα. Είναι η επέκταση του τραμ στον Πειραιά και το σχέδιο αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών. Είναι τα αστικά οδικά έργα. Είναι τα έργα αναβάθμισης των λιμανιών μεγάλων και μικρών που θα δώσουν νέα όθηση στις τοπικές οικονομίες. Είναι επίσης τα αρδευτικά έργα και τα φράγματα που θα στηρίξουν την αγροτική παραγωγή. Και ακόμα, γιατί αξίζει μια αναφορά και σε αυτά, είναι και τα έργα που προχωράνε σε όλη τη χώρα και αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία και την προστασία από φυσικές καταστροφές σε πόλεις και στην Ήπεθρο. Έργα πολύ σημαντικά για την ζωή και την παραγωγή. Με αυτά τα έργα λοιπόν, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι κλείνει ένας σημαντικός κύκλος και ανοίγει ένας καινούριος. Και πιστεύω πραγματικά ότι τη στιγμή που η χώρα βγαίνει από μία περίοδο πολυετούς ύφεσης, είναι η ώρα να συζητήσει και να αναστοχαστεί το μέλλον, το μοντέλο της ανάπτυξης, το σχέδιο, το εθνικό σχέδιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, γιατί όλα αυτά είναι στενά συνδεδεμένα και με τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, άρα αποτελούν τις αιτίες που μπήκαμε στην κρίση, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν, αν από τώρα σχεδιάσουμε με σοβαρότητα, σύνεση και συνένεση με τους παραγωγικούς φορείς, θα αποτελέσουν και το εργαλείο για να βγούμε οριστικά από αυτή την κρίση. Η χώρα λοιπόν διεκδικεί με αποφασιστικότητα ένα μέλλον που θα έχει τη δυνατότητα να το καθορίζει αυτόνομα, σχεδιάζοντας την παραγωγική της ανασυγκρότηση, εξυγχρονίζοντας τους θεσμούς της, ανασυγκροτώντας τις κοινωνικές της δομές. Έχουμε διανύσει ένα πολύ δύσκολο δρόμο. Είμαστε στα τελευταία μέτρα αυτού του δύσκολου δρόμου, της ανηφόρας. Θέλω να τονίσω σήμερα, δεν πρόκειται να κουραστούμε, ούτε και να κάνουμε πίσω στα τελευταία μέτρα της διαδρομής. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τους σκόπους και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Να μην αφήσουμε κανέναν να παίζει παιχνίδια εις βάρος της ελληνικής οικονομίας. Η δύσκολη αυτή συγκυρία, το κλείσιμο της οποίας θα σηματοδοτηθεί και από το επικείμενο κλείσιμο της αξιολόγησης, το κλείσιμο της αξιολόγησης που είτε κάποιοι θέλουν είτε όχι, είναι πάρα πολύ κοντά. Τα παιχνίδια των καθυστερήσεων τελειώνουν εδώ και μέσα στον Απρίλιο τελειώνουν και οι ατέρμονες συζητήσεις και καθυστερήσεις για τα αναγκαία μέτρα απομείωσης του ελληνικού χρέους. Η Ελλάδα επιτέλους κατακτά μια συνολική συμφωνία που της ανοίγει το δρόμο για την έξοδο από τα προγράμματα Οικονομικής Επιτροπίας και παρά τις Κασάνδρες ανακτά τη δύναμη να σταθεί στα πόδια της με τις δικές της δυνάμεις. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που συμβολικά δίνεται σήμερα μέσα από την ολοκλήρωση ενός έργου που πολλοί πίστεψαν ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Το μήνυμα ότι ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και κανείς δεν θα τα καταφέρει στο τέλος να μας εμποδίσει. Μας θύμισε η κυρία Κρετσού, η Κορίνα Κρετσού, η επίτροπος από τη Ρουμανία, ότι πριν αυτό το πει ο Ομπάμα, το είχε πει ο Καζαντζάκης. Είναι πράγματι πολύ μεγάλη και βαθιά η πολιτισμική μας κληρονομιά. Θέλω κλείνοντας για άλλη μια φορά να την ευχαριστήσω για τη συμβολή της και να πω ότι
ένας τονισμός είναι, μπορούμε να το αλλάξουμε. Αντί για Κρετσού να την πούμε Κρέτσου και να την πολιτογραφήσουμε Ελληνίδα, γιατί πράγματι είναι η δεύτερη της πατρίδας. Συνέβαλα αποφασιστικά στο να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το μικρό θαύμα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να εγκαινιάσει τη νέα σύραγγα στα Τέμπη. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο πολύ μεγάλο...